Στην Ευρωζώνη η ανεργία το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 10,4% έναντι 10,5% το Νοέμβριο, καταγράφοντα το χαμηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2011. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 28, η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 9% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Ένα χρόνο πριν, το Δεκέμβριο του 14 η ανεργία στην Ευρωζώνη ήταν 11,4% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9,9%. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Συνολικά το Δεκέμβριο καταγράφονται 21,9 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16,7 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται στην Ελλάδα με 24,5% τον Οκτώβριο και στην Ισπανία με 20,8%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία και την Τσεχία με 4,5%, στη Μάλτα και στη Μεγάλη Βρετανία με 5,1%. Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο ρυθμός των ανέργων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 1,17 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 21% και στις γυναίκες στο 28,7%. Εξάλλου, μείωση κατέγραψαν τα ποσοστά ενεργείας των νέων κάτω των 25 ετών στην Ελλάδα από 49,1% τον Σεπτέμβριο σε 48,6% τον Οκτώβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας των νέων καταγράφονται στην Ελλάδα με 48,6%, στην Ισπανία με 46%, την Κροατία με 44,1% και την Ιταλία με 37,9%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία με 7%, στη Δανία με 10,3% και την Τσεχία με 10,9%. Το Δεκέμβριο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 22% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 19,7%.